Και όμως πρέπει να πω, είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Ή θα ήθελα πολλά να πω. Πόσο θα ήθελα να μπορούσα να στείλω την Παναγιά σε όλους αυτούς που πονάνε. Αυτές τις μέρες γεμίσαμε όλοι πόνους. Σκοτώθηκε η μία, σκοτώθηκε η άλλη, σκότωσε αυτόν, σκότωσε εκείνον, σκότωσε τον άλλον, σκότωσε τη μάνα, σκότωσε και το παιδί. Την ίδια στιγμή που σε όλα τα νοσοκομεία μας ανεβαίνουν ανηφόρες, πολλοί άνθρωποι μας, πάρα πολλοί. Και τώρα ήρθε και σε μας, στην παρέα μας, στον άνθρωπό μας. Ήρθε εκείνο που κανένας δεν θέλει να έρχεται. Ήρθε ένας πόνος, το τίποτε, από το έτσι, από το αλλιώς. Τι σημασία έχει πως έρχεται ο πόνος? Η σημασία η μεγάλη είναι αν μπορούμε αυτήν την ώρα να στείλουμε εκεί την Παναγιά μας. Θα μου πείτε, χρειάζεται να τη στείλουμε εμείς? Όχι, η Παναγιά έχει πάει ήδη. Ξέρετε τι θέλει όμως? Θέλει κάτι. Το θέλει. Θέλει να δει ότι και εμείς είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί στον καθένα που πονάει. Είμαστε εκεί στον κάθε έναν που ανεβαίνει την ανηφόρα του. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε τι είπε ο Χριστός. Πείνασα και μου δώκατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε σε μένα, ήμουν ασθενής και με επισκεφτήκατε. Ξέρετε όμως, μην νομίζουμε ότι εδώ έχει μόνον την επίσκεψη ή πρωτίστως την επίσκεψη. Πάω μέχρι την πόρτα, λέω καλημέρα, καλά είστε, καλά είμαστε, γεια σας. Όχι. Θέλει νιάξιμο, μωρέ. Θέλει νιάξιμο. Και ξέρετε γιατί θέλει νιάξιμο? Γιατί ο ίδιος ο γιος της έχει νιάξιμο. Είχε νιάξιμο. Μας δίδαξε τι σημαίνει νιάξιμο. Τι σημαίνει νιάξιμο του Χριστού? Το ότι έχισε το αίμα του. Αυτό σημαίνει. Ότι στράγγιξε το αίμα του. Στράγγιξε το αίμα του. Μας τα έδωσε όλα. Όλα όμως. Την παρουσία του,
Το πώς ήρθε, το πώς έζησε, το πώς περπάτησε, κάθε βήμα του Χριστού και ένα υπέροχο παράδειγμα. Και τι μας δίδαξε. Όχι μόνο με τα λόγια του, θα ήταν λίγα αυτά και δεν θα είχαν και πολύ μεγάλη αξία αν τα είχε πει μόνο με τα λόγια του. Μας τα δείχνε με το παράδειγμά του. Μέχρι πού πρέπει να φτάνει η αγάπη μας. Όλα του τα δω, το είπαμε και την προηγούμενη Παρασκευή. Όλα του τα δω. Γίνονται το να έχουμε Παναγιά, το να έχουμε Θεό Χριστό φίλο μας, το να έχουμε Αγίους δικούς μας, κατά δικούς μας όλους, το να έχουμε αγγέλους και να μπορούμε να τους ζυγώνουμε, το οφείλουμε στην Παναγιά μας. Αυτή άνοιξε το δρόμο. Αυτή κατέβασε το Θεό κάτω στη γη. Αυτή έζησε όμως και τον δικό της πόνο. Για δέστε, έβλεπε το γιο της να φεύγει. Και να φεύγει όχι γιατί αυτός έφταιξε κάτι. Όχι γιατί έκανε κάτι, δεν πρόσεξε κάτι, δεν και έφυγε. Τον έβλεπε να αποθνίσκει, νικημένος όχι από την κακία του κόσμου, καμιά κακία, ούτε ο διάβολος, ούτε ο κόσμος, ούτε κανένας μπόρεσε να νικήσει τον Χριστό. Νικημένος ο Χριστός από την τρελή ολοκληρωτική αγάπη που έχει στον άνθρωπο, να του χαρίσει τα πάντα και στη γη και στον ουρανό. Αυτός είναι ο Θεός μας. Νόμισε ο διάβολος ότι εκείνη την ώρα νικάει τον Θεό και τον σκοτώνει. Ναι, τον νόμισε. Πω, και φανταστείτε, τι να φανταστούμε, τι γλέντι θα έκανε όταν είπε τέλος με αυτόν. Αυτός ήταν ο Θεός. Κάποτε ήταν και για το διάβολο Θεός του. Αλλά ο εγωισμός του τον έκανε να φύγει μακριά από το Θεό του. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, εκείνη την ώρα, εκείνες τις στιγμές, πίστεψε ο διάβολος ότι ξέμπλεξε. Πού να ξέρε ότι αυτός ο θάνατος θα γίνονταν η αιτία για να λαμβάνει ο άνθρωπος το σπουδαιότερο του δώρο, τη σωτηρία του, τη λύτρωσή του, τον παράδεισό του, την αιώνια ανάστασή του. Θανάτο, θάνατον πατήσας. Πάρα πολλοί Άγιοι έζησαν, ζουν και νιώθουν τι σημαίνει Ανάσταση, τι σημαίνει ελπίδα της Ανάστασης, τι σημαίνει χαρά της Ανάστασης, τι σημαίνει αιώνια ζωή. Το ίδιο πιστεύει ο διάβολος, αν και τώρα το ξέρει ότι δεν είναι αλήθεια. Κάθε φορά που παίρνει κάποιον από τη ζωή και τον παραδίνει στο θάνατο, πιστεύει ότι τέλειωσα με αυτόν. Τέλειωσα με τον Γεροπαΐσο, τέλειωσα με τον Γεροσοφρόνιο, με τον Γέροντα Σιλουανό, με τους υπόλοιπους Αγίους. Τέλειωσα, φτάνει όσο με έκαψαν με την πνευματική του ζωή. Και αμέσως εκείνη την ώρα τον παίρνουν τον άνθρωπό μας
Μας παίρνουν όλους. Μη βάζουμε στο άλλο πρόσωπο, στο δεύτερο πρόσωπο, ότι φεύγει αυτός. Φεύγει ο καθένας μας. Μας παίρνει ο άγγελος και μας πάει πού? Στην ουράνια βασιλεία. Πού? Στο Χριστό. Πού? Εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναχμός. Αλλά ζωή ατελεύτητος. Όλον τούτον το δρόμο, θα το ξαναπώ, μας τον άνοιξε η Παναγιά μας. Η Παναγιά μας, η οποία κάτω από το σταυρό πόνεσε, πόνεσε, πόνεσε. Πόση χαρά όμως θα ένιωσε. Πόνεσε γιατί? Γιατί έβλεπε πόσο άδικα έφευγε, σταυρώνονταν. Θα πέθαινε τούτος εδώ που ήταν ο γιος της πάνω στο σταυρό. Δεν πέρασαν ούτε ολόκληρες 3 μέρες και για φανταστείτε πόση χαρά θα ένιωσε η Παναγιά όταν ένιωσε ότι ο γιος της αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Με ποιο όμως στόχο αναστήθηκε? Να δώσει και σε μας την αιώνια ελπίδα της δικιάς μας Αναστάσεως. Αυτή είναι η πορεία της ζωής των ανθρώπων. Συγχωρέστε μας, μωρέ, οι φιλοξενούμενοι σήμερα. Συγχωρέστε μας. Πονέσαμε λίγο, γιατί ένα δικό μας πλάσμα αυτή τη στιγμή, το μαράκι μας, η Μαρία μας, εκεί ήταν η θέση της. Κάθε φορά που έρχονταν, ήρθε και στους προηγούμενους χαιρετισμούς, ήρθε και στην προηγούμενη Κυριακή, δίνει τη δικιά της μάχη. Είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, γιατί ήξερα την ψυχή της και την καρδιά της τόσα χρόνια που την εξομολογώ, ότι θα γίνει ό,τι πιο υπέροχο δώρο έχει να της δώσει ο Θεός μας. Αλλά σήμερα όμως ας νιώσουμε το μεγαλείο αυτής της ελπίδας της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μεγαλείο, δεν υπάρχει πιο γλυκό μεγαλείο, δεν υπάρχει πιο όμορφο μεγαλείο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο δώρο καλύτερο από αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με τη δικιά του, με το δικό του σταυρό, τη δικιά του ταφή και τη δικιά του Ανάσταση. Διότι πού είναι η Ανάσταση? Εκεί. Βλέπετε, τραβάει όλο τον κόσμο να αναστηθεί. Ποιους? Όλους αυτούς που ήδη είχαν φύγει από τη ζωή πριν από αυτό. Είχαν υποθεί. Είμαστε λοιπόν, θα έλεγα, όλοι τούτε εδώ, όλοι, 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 και μυριάδες άλλων, όταν μιλάνε για την ελπίδα της Αναστάσεως, χορεύουν. Γέρο Ευμένιος ο Σαριδάκης. Το είπα και προχθές, θα το πω γιατί έχουμε περισσότεροι είναι φιλοξενούμενοι σήμερα. Όταν λέει έκανε την τελευταία του Ανάσταση. Τελευταία του Ανάσταση. Λειτουργούσε από το βράδυ μέχρι που ξημέρωσε. Και όλοι τον φωνάζανε, βρε γέροντα να τελειώνουμε, βρε γέροντα, όχι, όχι, ξαναπέστε Χριστός Ανέστη. Βρε γέροντα να τελειώνουμε, πέστε το Αναστάσεως σήμερα ξανά. Βρε γέροντα να τελειώσουμε, όχι, πέστε και το Αναστάσεως σήμερα λαμπριθόμελα ή Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Τα είπε, 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 πάπα μέχρι το πρωί. Έφεξε. Εμείς 11 η ώρα, 12 η ώρα το Χριστός Ανέστη, 12 και ένα λεπτό έχουμε φύγει ήδη. Αυτός μέχρι που έφεξε. Και τι είπε στο τέλος?
«Αχ, βρε παιδιά μου», λέει, «αν βλέπατε τι γινόταν εδώ μέσα, γιατί μωρέ εσείς δεν τα βλέπετε». Είχε απορία αν τα βλέπανε. Πού να δούμε εμείς? Στα μάτια μας είναι, έχουν κολλήσει από τις αμαρτίες. «Αν βλέπατε», λέει, «εδώ μέσα, πόσοι άγγελοι, πόσοι άγιοι, πόσο φως είχε, πού να τα αφήσω και να φύγω». Και στο τέλος λέει στον Πάτερ που ήταν μαζί, «Πάτερ, το τελευταίο μου Πάσχα συγχώρεσα, φεύγω». Τα είδε όμως, ποια είδε? Αυτά που θα βλέπει συνέχεια εκεί πάνω. Ο Σεραφείμ του Σαρόφ, μέρα νύχτα όλο το χρόνο, όχι μόνο το Πασχαλινό, «Χριστός Ανέστη, χαρά μου, Χριστός Ανέστη, χαρά μου, Χριστός Ανέστη», έβαζε και το «χαρά μου» για να δείξει χαρά. «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Και αυτό το πήρε και ο Γεροπορφύριος και το έλεγε. Και ο Παπαφώτης, η αδυναμία μου, ο γλυκύτατος παππούλης μου, όταν ήταν Πάσχα, λέει, έπαιρνε μια εικόνα της Αναστάσεως και έτρεχε σε όλους τους δρόμους της Μυτιλίνης, έψαλε το «Χριστός Ανέστη» και φώναζε «Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη». Και όταν του λέγαν «Τι είναι αυτά που κάνεις, θα σε κόψει τα μάξι», «Α, μακάρι να με κόψει, Χριστός Ανέστη και παράδεισο». Τρελός ήταν αυτός, αλλά άγιος. Το ίδιο και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων ο Ρώσος, έλεγε για τον Παράδεισο: «Γλυκής μου, γλυκύτατος, γλυκότατος Παράδεισος». Το έκλεινε κιόλας. Γλυκής μου, γλυκύτατος, γλυκότατος Παράδεισος. Γιατί αυτοί τα ζούσαν. Εμείς τι ζούμε? Τα καλαμαράκια, τα χταπόδια, α, όχι μόνο, τις μπριζόλες, τα σουτζουκάκια, τα σουβλάκια, και ας είναι και νηστεία. Τα ζούμε, το ευχαριστιόμαστε. Τρώμε, και κάποιοι άλλοι ζουν τον Παράδεισο. Δεν στερούνται και από εδώ, αλλά άλλο το μέτρο αυτονών και άλλο το μέτρο το δικό μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παπαδιά, που είσαι? Έχει κέρασμα, μωρέ, να τις κεράσουμε? Ή θα φύγουν και θα πούν, πήγαμε στον Παπαχρήστο, μας είπε δυο χαζομάρες και μετά φύγαμε και δεν φάγαμε την ήπια με τίποτε. Έχουμε γλυκό, ε? Έχουμε γλυκό, έχουμε. Παπαδιά χωρίς γλυκό δεν γίνεται. Δεν μου είπε όμως ποτέ το μυστικό που τα βρίσκει όλα τα γλυκά. Εξομολογάω, εγώ κάνω αυτόν ιστορίες, βλέπω έξω γεμάτα ραχνάκια. Πού τα βρήκες, μωρέ, μη συνιάζει σένα, λέει. Δεν μου τα λέει. Καλύτερα. Ελένη, μαζί τα ψωνίζετε? Λενάκη, μαζί τα ψωνίζετε? Τα γλυκά. Δηλαδή, ούτε εσύ θα πεις το μυστικό? Όχι, καλά. Μην το λες. Να είστε καλά, να περάσετε καλό Πάσχα. Να περάσετε καλό Πάσχα. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και όποτε θέλετε είμαστε εδώ, είδατε ότι έχουμε και καλούς ψαλτάδες. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι εδώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα για εξομολόγηση. Άντε, στο καλό.